είμαστε για να πάμε και στην αθλητική μας ενότητα. Η Μαρία Πετρούτσου είναι εδώ. Έχει έρθει με εκλεκτούς καλεσμένους όμως. Να την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα Νικολέτα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με γυναικείο βόλεϊ, με την ομάδα της Άθλης, η οποία πραγματικά εντυπωσιάζει στο πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας. Έτσι, τα πολύ νεαρά κορίτσια του πολύ έμπειρου βέβαια προπονητή Μανώλη Μανολάκη εκπλήσουν στο πρωτάθλημα. Καλώς ήρθατε, κύριε Μανολάκη. Να είστε καλά και μαζί του βέβαια η αθλήτρια της Άθλης, η Έλλη Μανάη. Καλώς ήρθες και εσύ, η Έλλη. Και θα έλεγα, κύριε Μανολάκη, να ξεκινήσουμε από αυτό, από το γεγονός ότι με τη νίκη σας στην προηγούμενη αγωνιστική επί της Πετρούπολης με 3-1, η ομάδα σφράγισε ουσιαστικά την παραμονή της στην Α2 κατηγορία. 20 παιχνίδια, 10 νίκες, 27 βαθμοί, 6η θέση. Πραγματικά μια πολύ καλή συγκομιδή. Προσπαθούμε και εμείς να συνειδητοποιήσουμε τι μας συμβαίνει. Γιατί καλό είναι αυτό. Δεν ξεκίνησε έτσι η χρονιά. Η χρονιά ήταν με άλλες παραμέτρους. Γιατί υποβάζονται 4 ομάδες. Και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη δυσκολία για μας. Η ομάδα είναι χωρίς μεταγραφές. Είναι με τα παιδιά που έχει γαλουχήσει από τις ακαδημίες. Και με αυτό πήγαμε. Βέβαια, είμαστε αποφασισμένοι αυτά τα παιδιά να παίξουν κατηγορία. Εάν παραμείνουν, καλώς. Εάν πάλι δεν τα καταφέρουν, πάλι καλώς. Χωρίς άγχος, λοιπόν. Ναι, βέβαια. Αλλά υπήρξαν διάφοροι λόγοι που συντρέξανε όλοι μαζί και έγινε αυτό που έγινε. Θέλω να αναφέρθουμε σε αυτούς τους λόγους, γιατί νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Να πάμε όμως πρώτα στην Έλλη, να μας πεις και εσύ, Έλλη, τη δική σου έτσι, την εμπειρία από αυτό το ταξίδι μέχρι τώρα στην Α2 κατηγορία. Πραγματικά ξεκινήσατε χωρίς άγχος, μια πολύ νεανική ομάδα στην Α2 κατηγορία και στην διάρκεια του πρωταθλήματος, έτσι κερδίζοντας, άνοιξε η όρεξη και τα πήγατε εξαιρετικά. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα και χαίρομαι πάρα πολύ που τα πήγαμε τόσο καλά σαν ομάδα, επειδή είμαστε κορίτσια που αρχίσανε από αυτή την ομάδα και δεν έχουμε κάνει μεταγραφές και πιστεύαμε ότι δεν θα τα πάμε τόσο καλά. Αλλά τελικά προσπαθήσαμε και τα πήγαμε πολύ καλά. Εξαιρετικά θα λέγαμε. Να αναφερθούμε λοιπόν λίγο σε αυτούς τους λόγους που συνέτρεξαν και είχαμε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Ναι, βεβαίως. Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, να πάμε τελευταίο στο δυναμικό, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που στήριξαν την προσπάθεια. Το Συμβούλιο. Η πρόεδρος που είναι και πολύ, πολύ υπηρή σε αυτό το θέμα. Έχει μεγάλη τεχνογνωσία στις κατηγορίες, πολλά χρόνια τώρα, από το 98. Βέβαια. Μαρία Καλουδιώτη. Παραδοσιακή δύναμη στο βόλεϊ του Ηρακλείου και όχι μόνο η ομάδα της Άθλης. Ναι, ναι. Είναι μια δεδομένη μια τεχνογνωσία γύρω από αυτό το θέμα. Ο έφορος μας, ο οποίος είναι ακίνητος, που μου κάνει τη ζωή πάρα πολύ εύκολη, ο Στέφανος Μασέλης, και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου βέβαια. Και κάποιοι άνθρωποι που μας στηρίζουν με πρώτη την περιφέρεια. Γιατί, ξέρετε, εδώ η ομάδα έχει μόνο τις ακαδημίες της. Κάποιοι άνθρωποι, όπως η χορηγή, αν μπορώ να τους αναφέρω. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς το πράγμα. Ναι, ναι. Το Coffee Tree, το Clean Up, τα κρέατα Κόκκινος και πιο μεγάλος χορηγός που μας προσφέρει και τηλεοπτική κάλυψη, το Nova Πολυματική. Μάλιστα. Και έχετε τη βοήθεια βέβαια τόσων ανθρώπων. Ναι, ναι, βέβαια. Το άλλο είναι το κλίμα της ομάδας. Είναι κορίτσια που έχουν πολύ καλό κλίμα. Αν το δείτε, το γράφει και η Έλλη. Η μπλούζα, Η φανέλα της. Το σύνθημά μας είναι αυτό δηλαδή. Το We Over Me. Να πούμε και στον κόσμο τι σημαίνει. Να το εξηγήσουμε, Έλλη, να το πεις εσύ καλύτερα που μπορείς να το... Το εμείς πάνω από το εγώ. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα. Εμείς, ναι, ναι, ναι. Να, το βλέπουμε έτσι, και εδώ βλέπουμε. Στην μπλούζα. Κάνει λίγο έτσι την μπλούζα να το δούμε. Εμείς λοιπόν πάνω από το εγώ, νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πολλά, Νικολέτα. Έτσι. Για αθλήματα τα οποία χρειάζονται ομαδικό πνεύμα σίγουρα. Συλλογική προσπάθεια πάνω. Και το βόλεϊ είναι το πιο ομαδικό άθλημα από όλα. Είναι δηλαδή η αποθέωση της ομαδικότητας το βόλεϊ. Θέλει όμως και στρατηγική. Ναι, ναι. Θέλει συνεχώς να κινείται το μυαλό σου ότι έχει να κάνει και με το κομμάτι του προπονητή. Αυτά που αναφέραμε τα πρωταρχικά, δηλαδή χωρίς αυτά δεν μπορεί να ξεκινήσει. Το άλλο μετά είναι θέμα δουλειάς, υλικό, όρεξη, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Όλο αυτό. Ναι.
Έλλη, μυστικό υπάρχει στην επιτυχία αυτή. Ο coach μας είπε από τη δική του την πλευρά. Εσύ ως αθλήτρια πώς το ζεις, πού θεωρείς ότι οφείλεται έτσι όλο αυτό το καλό αποτέλεσμα της φετινής παρουσίας? Οφείλεται στην πολύ όρεξη που είχαμε, επειδή παίξαμε με σπουδαίες αθλήτριες από άλλες ομάδες που είχαν παίξει κατηγορία και θέλαμε και εμείς να προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο. Και νομίζω τα πήγατε εξαιρετικά. Πώς είναι η εμπειρία γενικότερα από τη φετινή Α2 κατηγορία, κύριε Μανολάκη? Να σας πούμε βέβαια, χωρίς να είναι δικαιολογία αυτό, ότι οι δύο όμιλοι οι οποίοι απαρτίζουν την Α2 κατηγορία, ένα στο βορρά και ένα στο νότο, έχουν πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητα μεταξύ τους. Οι πολύ δυνατές ομάδες είναι στο νότο και είναι και λογικό, γιατί συμμετέχει η Αθήνα. Αυτό με πάρα πολλές ομάδες από την Αθήνα. Αυτό δυσκολεύει πολύ τα πράγματα. Είναι πιο εύκολο για αυτές, διότι είναι πολλά παιδιά στην Αθήνα, δεν ταλαιπωρούνται, κάνουν ένα-δυο παιδιά εκτός. Εμείς κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο πρέπει να περάσουμε θάλασσα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να μην τα... Ναι, ναι, δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνει ακόμα, πιστεύω. Και θέλει, έχω υπολογίσει ότι μια ομάδα θέλει να καταβάλει τριπλάσια προσπάθεια από μια Αθηναϊκή για να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα. Έλλη, εσύ τη δική σου την παρουσία φέτος πώς την είδες? Ήταν και για σένα, φαντάζομαι, μια πρόκληση Α2 κατηγορία. Μιλώντας όμως λίγο πριν και παρασκηνιακά, ο coach μίλησε για μια σημαντική βελτίωση και στο κομμάτι το δικό σου και των υπολείπων αθλητριών μέσα από αυτά τα παιχνίδια που δώσατε. Νομίζω ότι και εσύ πρέπει να είσαι πολύ ικανοποιημένη. Μιλώντας προσωπικά, εγώ ήμουνα μια κοπέλα, θα έλεγα, όχι και πολύ άσχετη, πώς να σου το πω. Αλλά ανεβαίνοντας στην κατηγορία Α2, είπα ότι θα ανέβω και θα παίξω πολύ καλά για μένα πάνω απ' όλα. Και νομίζω ότι τα πηγαίνεις πάρα πολύ καλά. Να αναφερθούμε, κύριε Μανολάκη, λίγο και στο υπόλοιπο δυναμικό της ομάδας. Πρόκειται για πολύ νέα κορίτσια. Ναι, εντάξει, είναι μόνο δύο έμπειρες αθλήτριες. Η αρχηγός, η Πασαδός, η οποία έχει παίξει Α1 και Pre-League, η Νίκη Μανολάκη, και η Χριστίνα η Μαυρέα, την οποία δεν την είχαμε καν όταν παίξαμε μπαράζ, γιατί είτε έπαιζε στην Πριλίγκα. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι πέρυσι ανεβήκαμε στα μπαράζ κατηγορία, χωρίς να έχουμε όλα τα δικά μας παιδιά που είναι τουλάχιστον στο Ηράκλειο. Δεν λέμε τώρα για αυτά που είναι δεξιά-αριστερά ανά την Ελλάδα. Σωστά. Δεν είχαμε ούτε αυτά. Παρ' όλα αυτά, και το πιο χαρακτηριστικό απ' όλα είναι ότι τις δύο τελευταίες νίκες τις πραγματοποιήσαμε με μία 15χρονη αθλητρία βασική. Και αξίζουν τα εύσημα και σε εσάς και στην αθλήτρια. Σίγουρα κάτι κάνετε πάρα πολύ καλά εκεί. Οπότε, ως επιτοπλίστων, πρόκειται για νέες αθλήτριες. Οι δύο έμπειρες που σαφώς είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά και που δίνουν και την όθηση και στα υπόλοιπα νέα κορίτσια. Οπότε, υπάρχει μια χημεία σε μια ομάδα που πραγματικά έκτη θέση στο βαθμολογικό πίνακα με 10 νίκες είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα. Ναι, όπως σας είπα και στην εισαγωγή, πρέπει να σκεφτούμε τι ακριβώς έγινε, γιατί δεν μπορούμε ακόμα να κατασταλάξουμε και να το διαχειριστούμε. Πρέπει να βγάλουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας. Σιγά-σιγά έχετε χρόνο μπροστά σας, φτάνοντας προς το τέλος του πρωταθλήματος. Πάντως, εγώ θέλω να κάνω και μία αναφορά στο εξής. Η ομάδα της Άθλες, η οποία μετράει πάρα πολλά χρόνια παρουσία στο γυναικείο βόλεϊ της Κρήτης, έχει βγάλει πολλά κορίτσια τα οποία, το λέγαμε και πριν, βρίσκονται, παίζουν σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Έτσι, Α1 κατηγορία, παίζουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι το ζητούμενο, νομίζω, σε μια ομάδα σαν την Άθλες. Η υγεία που αποπνέει, το γεγονός ότι βγάζει παιδιά σε πολύ υψηλό επίπεδο και πραγματικά σας αξίζουν τα εύσημα για τη δουλειά που κάνετε. Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη ευτυχία που έχω βιώσει πέρα από νίκες και πέρα από κατακτήσεις πρωταθλημάτων με τα αναπτυξιακά τμήματα κτλ. Είναι ότι ευτύχησα να περάσουν από τα χέρια μου πολύ καλές αθλήτριες χαρακτήρες. Σπουδαία, παιδιά. Καλές αθλήτριες με κίνητρο, με σοβαρότητα. Και αυτές είναι και πολλές και πολύ καλές. Δεν ξέρω αν μπορώ να παριθμίσω τώρα, ας πούμε, η Ξάνθη Χριστοδούλου, η οποία διαπρέπει φέτος στην Α1, η Γενιτσαρίδη, η οποία έχει περάσει τον Ατλαντικό. Πραγματικά. Ναι, η οποία έχει παίξει εθνική γυναικών. Η Αρετή Αρμουτάκη στη Θεσσαλονίκη, η Βίκη Καλαϊτζάκη Α1, η Κατερίνα Εκτιστάκη, η Κατερίνα Οικογεράκη. Πολλά κορίτσια. Οι αδερφές Κατζάκη που... και άλλες, είναι και άλλα πολλά παιδιά. Πολύ, πολύ σπουδαία πράγματα. Έλλη, ακούγοντας εσύ αυτά τα ονόματα και αυτή τη δουλειά που έχει προηγηθεί στο σωματείο σου πριν, οι δικοί σου οι στόχοι, τα δικά σου τα όνειρα, πού φτάνουν?
Και εγώ θα ήθελα κάποτε να γίνω σαν αυτές τις σπουδαίες αθλήτριες. Με τη βοήθεια του προπονητή μου. Νομίζω θέτεται πρότυπα πολύ ψηλά μέσα από τη δουλειά που κάνετε. Κοιτάξτε, η άθληση ιδρύθηκε από εκπαιδευτικούς. Πέρα από το ότι βγάζει υψηλό επίπεδο αθλήτριες, δεν έχει απολέσει ποτέ τον παιδαγωγικό χαρακτήρα που είχε. Και αυτό είναι το σημαντικό, άλλωστε. Δηλαδή, αυτό πάντα το κρατάμε. Είναι ένα σωματείο το οποίο κρατάει, ας πούμε, τις αρχές του, τις παιδαγωγικές, άσχετα από το αν έρθουν διακρίσεις ή όχι. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα και στο παιχνίδι που ακολουθεί με την Αγία Παρασκευή εκτός έδρας στην προσεχή αγωνιστική. Η Αγία Παρασκευή, η οποία είναι προτελευταία στο βαθμολογικό πίνακα, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε και την νίκη. Δεν είναι προτελευταία. Τώρα μπήκε στο. Φαινόταν έτσι, αλλά με το τελευταίο αγώνα είναι τώρα τρίτη από το τέλος. Πάντως, επειδή έβλεπα τη βαθμολογία στην ΕΟΠΕ, μάλλον ανενημέρωτη είναι. Η Ομοσπονδία ακόμη την έδινε προτελευταία πριν λίγο ναι, που κοιτούσα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Ναι, φαντάζομαι πάντως ότι είναι προτελευταία. Έχετε την. Προτελευταία είναι πολύ κοντά μαζί με τις άλλες ομάδες. Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε βάλει ένα στόχο μετά την παραμονή να πάρουμε την έκτη θέση. Αυτό σημαίνει ότι εμείς θα παίξουμε το παιχνίδι μας, όπως κάνουμε και τα προηγούμενα δύο. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να πούμε ότι φτάνουμε στο τέλος του πρωταθλήματος. Μετά ένα παιχνίδι ακόμη εδώ στο Ηράκλειο με τον Απολλώνιο, έτσι στο Λίντο, 33ου. Πέσουν πολύ δυνατός βέβαια, πολύ να παίξουμε ελεύθερα. Και ό,τι βγει στην αυλαία του πρωταθλήματος. Να ευχαριστούμε οι φιλάχοι το παιχνίδι. Σωστά, χωρίς άγχος. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση βέβαια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.